Ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ, κ. Βασίλης Κρανιάς, τονίζει ότι η κυβέρνηση βρήκε εργοδοτικούς συμμάχους στην Καρδίτσα, οι οποίοι κατάφεραν και υπέγραψαν επιχειρησιακές συμβάσεις με εργαζόμενους κεντρικού ξενοδοχείου της πόλης. Είναι για μας απαράδεκτη, είναι κατάπτυστη και δεν θα επιτρέψουμε την εφαρμογή. Σαν ΠΑΜΕ, σαν Γραμματεία Καρδίτσα, θα κινητοποιηθούμε, θα είμαστε συνέχεια σε κινητοποιήσεις για να δυσκολέψουμε την εργοδοσία στην εφαρμογή αυτής της σύμβασης. Θεωρούμε καταρχάς ότι ο πρόεδρος, ο φερόμενος ως πρόεδρος αυτού του σωματείου, δεν είχε το δικαίωμα να υπογράψει αυτή τη σύμβαση, γιατί έπαψε πλέον να είναι εργαζόμενος. Είναι ήδη εργοδότης ο ίδιος και δεν νομιμοποιείται για την υπογραφή της σύμβασης. Ο κ. Κρανιάς καταγγέλει επίσης την ηγεσία του τοπικού εργατικού κέντρου, γιατί θεωρεί ότι δεν προασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων. Έχει ευθύνη και η πλειοψηφία της διοίκησης του εργατικού κέντρου, η οποία τόσα χρόνια έχει στη δύναμή της τέτοια σωματεία, ανενεργά σωματεία, σωματεία σφραγίδες, σωματεία με συμβιβασμένους συνδικαλιστές. Η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να περάσει πάση θυσία τις επιχειρησιακές συμβάσεις πρέπει να βρει αντίσταση από τους εργαζόμενους πανελλαδικά.